να... νέα μας έκθεση. Ο ρόλος μου που απόψε είναι πάρα πολύ εύκολος, πάρα πολύ απλός, διότι ο Μελίκης είναι γνωστός σε όλους. Για τις δράσεις του, για την αγάπη με την οποία διακονεί την παράδοση και τον πολιτισμό. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε δίπλα μας, στη Μελίκη, ένα εξαιρετικό μουσείο εθνογραφικό. Πέρα από τις πολλές συλλογές που, φιλοξενούνται εκεί, υπάρχει η συλλογή της μάσκας. Και αυτή η συλλογή συνεχώς εμπλουτίζεται. Γι' αυτό να μας μιλήσει ο ίδιος ο Γιώργης. Εγώ απλά θέλω να επισημάνω κάτι άλλο. Σε αυτό το χώρο, που είναι ένας εναλλακτικός χώρος, ανάμεσα στα έργα που εκτίθενται, σύγχρονων δημιουργών, έχουμε βάλει τις μάσκες. Θεωρώ ότι όλος αυτός ο... Διαδραστικά. Ναι, αυτή η επιλογή που κάναμε να συνυπάρχουν, είναι μια επιλογή που ουσιαστικά φέρνει σε συνομιλία το παλιό με το καινούριο. Απέναντι θα δείτε μια μάσκα, ένα κουτιό του Άρη του Κατσιλάκη, που είναι ένας πολύ σύγχρονος εικαστικός, ένας σημερινός εικαστικός. Αυτές οι μάσκες, οι μάσκες του παρόντος, οι μάσκες που μας περιβάλλουν εδώ μέσα, που είμαστε ανάμεσά τους και διατρούν μαζί μας, είναι μάσκες του παρελθόντος. Ουσιαστικά όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις μνήμες. Μνήμες παλιές, μνήμες πρόσφατες, αλλά η μνήμη είναι μία και μοναδική. Είναι ενιαία. Έτσι δεν είναι, Γιώργη? Μεγάλο θέμα αυτό. Η μνήμη είναι βαθιά, πρώτα είναι απ' όλα. Ναι, ναι, την κουβαλάμε στο DNA μας. Yes. Ναι. Στο συνέστημά μας κλπ. Λοιπόν, για τις μάσκες θα μας πει ο Γιώργης. Λοιπόν, καλησπέρα και έτσι δημόσια. Εγώ χαίρομαι που βρίσκομαι στην... Έτσι. Εγώ χαίρομαι που βρίσκομαι στην Βρέλια. Είδα απόψε και τον πολύ παλιό φίλο, τον Γιώργο τον Καλογύρου, και χάρηκα ιδιαίτερα που είχα χρόνια να τον δω. Είμαι ανάμεσα σε φίλους, σε πατριώτες, σε χωριανούς και κυρίως σε αυτόν τον εναλλακτικό και φιλόξενο χώρο όπως είναι εδώ τη Γαλερή Παπατζήκου. Εγώ, ξέρετε, είμαι άνθρωπος της παράδοσης. Το ξέρετε. Τι σημαίνει αυτό? Αυτή τη μάσκα τη βλέπετε? Αυτή τη μάσκα, λοιπόν, την πήρα από την... από το Πέρνικ της Βουλγαρίας. Είναι συλλογή με βαλκανίες μάσκες, αυτές θα σας πω για αυτές. Όταν λοιπόν την είδα αυτή τη μάσκα, για την οποία έδωσα 350 ευρώ να την πάρω. Αυτό το δερματάκι τότε. Όταν λοιπόν την είδα αυτή τη μάσκα, έκανα ένα διάλογο με τον κατασκευαστή. Στάθηκα λίγο με προβληματισμό μπροστά και μου λέει, τι σκέφτεσαι? Λέω, βρε Χριστιανέ μου, το έβαλες αυτό που το έβαλες εδώ? Δεν μπορούσες να το βάλεις ή προς τα κάτω ή προς τα πάνω? Και γυρνάει λοιπόν με έναν εξαιρετικά αφοπλιστικό τρόπο και μου λέει, και που ξέρεις εσύ, το δικό μου είναι έτσι. Λοιπόν, ξέρετε όλοι, γνωρίζετε όλη τη συλλογή αυτή της μάσκες, η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη και είναι η ατραξιόν του εθνογραφικού μας κέντρου. Αύριο βράδυ έχουμε παρουσίαση στο Λαογραφικό Μουσείο Θεσσαλονίκη, στο Λεύκο, με αυτό το ωραίο που κυκλοφόρησε. Και στις 17 Μαρτίου, μια ειδική κατηγορία μασκών, μάσκες και δρόμενα της ελληνικής λαϊκής παράδοσης κατά την τουρκοκρατία. Είναι ένα καινούργιο, ένα project αυτό από τις πολλές μάσκες που έχουμε. Θα πάει σε ένα εμβληματικό μέρος. Θα πάει στο χάλι της Γραβιάς. Το μνημονεύω γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Δεν ξέρω πόσα από εσάς ήρθαν στο εθνογραφικό μας κέντρο. Έχουμε περί τις 110 μάσκες οι οποίες μόνιμα εκτίθενται στο χώρο μας εκεί τον εκθεσιακό. Να σας πω και ένα νούμερο έτσι εντυπωσιακό, που πραγματικά είναι εντυπωσιακό, ότι από τις αρχές, από τις 5 Ιανουαρίου είχαμε την εκδήλωση με τους Βουλγάρους και την
5 Ιανουαρίου. Και ο Σμοσχόπλος είναι και πρόεδρος του Συλλόγου των Φίλων του Εθνογραφικού μας Κέντρου. Από τις 5 λοιπόν Ιανουαρίου μέχρι και την Τρίτη, μέχρι και την καθαρή Δευτέρα, χθες το βράδυ έβλεπα, ήρθανε και έχουν προγραμματίσει να έρθουν γύρω στα 2.000 άτομα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι επισκεψιμότητα έχουμε και τι αγάπη έχουμε και πόσο ο κόσμος μας έχει αγκαλιάσει έτσι από όλη την Ελλάδα. Την ώρα που ερχόμουν, ένας κύριος τηλεφώνησε από την Τρίπολη, δύο πούλμα. Πριν μια ώρα τηλεφώνησαν από το Βόλο να έρθουν μαθητές για να κάνουν διάφορα διαδραστικά πράγματα με τις μάσκες. Λοιπόν, δίπλα λοιπόν σε αυτή την εθνική συλλογή των μασκών που έχουμε, τις 110-120 μάσκες, που έχει εξαντληθεί πια το θέμα, τα τελευταία χρόνια με έχει μπει το μικρόβιο να δω το χώρο μας και το χώρο της Βαλκανικής σαν μια ενιαία πολιτιστική οντότητα. Πέρα από σύνορα, πέρα από φράγματα, πέρα από ιδιοληψίες, ιδεολογίες και από όλα αυτά τα περίεργα που κατά βάση είναι αγκυλώσεις πολιτιστικές στο όλο βαλκανικό μας τοπίο. Αλλά όμως είναι γοητευτικό όλο αυτό, ξέρετε, για το λόγο ότι όλοι μας μέσα έχουμε το Βαλκάνιο δαίμονα και είναι εξαιρετικά δημιουργικός αυτός ο δαίμονας. Γι' αυτό κάθε τόπος και τραγούδι λέω κάθε Κυριακή στην εκπομπή, αλλά πραγματικά έτσι είναι. Ο κάθε τόπος έχει τα δικά του τα ιδιαίτερά του. Προσπαθούμε να συγκροτήσουμε τώρα μία συλλογή από μάσκες, βαλκανικές μάσκες. Κάναμε μια πρώτη απόπειρα στη Θεσσαλονίκη, στην ART που έγινε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Πήγανε κάποιες από αυτές βαλκανικές μάσκες, πέρασαν περί τις 3.000 μέσα σε ένα τριήμερο περίπου, πέρασαν περί τις 3.000 φίλοι. Και τώρα χάρη στο ενδιαφέρον το πολιτιστικό καλλιτεχνικό της Βίγης, 8 μάσκες φέραμε και εδώ, έτσι με αυτόν τον διαδραστικό τρόπο όπως τις αίσθησε, για τις μέρες αυτές της αποκριάς. Δεν έχω να πω περισσότερα, απλά μόνο δύο επισημάνσεις. Οι μάσκες είναι μάσκες ταυτότητας. Δηλαδή, αν πας στο Ισάκιο του Εύρου, θα δεις τον μπουρπούρι, αυτό που είναι μπροστά εκεί με το κουδί επάνω, και δεν μπορεί να φορεθεί άλλη μάσκα πάρε εξ αυτής της μάσκας. Άρα είναι μάσκα ταυτότητας. Βλέπουμε στη βιτρίνα αυτή τη μάσκα εκεί, που είναι το μέριο του Σοχού. Πάμε στην Άουσα, βλέπουμε το Γενίτσαρο και την Πούλα. Πάμε στη Σκύρο, βλέπουμε το Γέρο και την Κορέλα. Η συλλογή μας συγκροτήθηκε με βάση όχι το καλλιτεχνικό ή ένα ιδεολειπτικό ενδιαφέρον, αλλά συγκροτήθηκε με βάση τις παραδοσιακές πρακτικές που έχουν επιβάλει αυτά τα δρόμενα μέσα στους στα κατατόπους αυτά δρόμενα, στις μικρές αυτές περιοχές. Είναι πάρα πολλές και πολύ ιδιαίτερες σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή σε απόσταση 3-4, άμα πας στη Δράμα ας πούμε και δεις πώς είναι τα χωριά εκεί, Πετρούσα, Δόλακας, Ξηροπόταμος, Μοναστηράκι, όλα αυτά τα πύργη, όλα είναι ένα καλυβρίσινα, είναι ένα γύρο όλα αυτά, αλλά παρόλα αυτά όμως οι μάσκες από το ένα χωριό στο άλλο σε απόσταση 4-5 χιλιόμετρα είναι τελείως διαφορετικές. Είναι γοητευτικό αυτό, ξέρετε, και μοναδικό. Και υπερασπίζονται με αυτόν τον μοναδικό τρόπο την παράδοσή τους. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μάσκες ταυτότητας. Οι μάσκες αυτές είναι βασικά τα κύρια πρόσωπα του ενός θειάσου που συγκροτείται επιτελεστικά για να επιτελέσει μέσα στον κύκλο του χρόνου. Δηλαδή, οι επιτελέσεις βασικές που έχουμε, τα δρόμενά μας, είναι το 12ήμερο από τα Χριστούγεννα μέχρι τα Φώτα και αυτές τις μέρες εδώ που μάλλον η καταγωγή τους προέρχεται από τους ρωμαϊκούς χρόνους. Γιατί τώρα, αυτή την περίοδο, παλιά στην αρχαιότητα γινόταν τα ανθεστήρια, οι μεταμφιέσεις και οι εξαγνισμοί. Θα πω και κάτι. Οι μάσκες που γίνονται την περίοδο του 12ημέρου είναι μάσκες φοβικές, τρομακτικές, δέρματα.
διάφορα έτσι φοβικά πράγματα, κουδούνια. Οι μάσκες που γίνονται αυτή την περίοδο τώρα είναι μάσκες που θέλουν να επισημάνουν τη γενετήσια διάθεση του ανθρώπου και κυρίως αναφέρονται λίγο στο μαλακό υποχάστριο, για να μην πω, να μην το πω αλλιώς. Καταλαβαίνομαστε νομίζω. Άρα λοιπόν είναι μάσκες ευγονικές, μάσκες καθαρτήριες. Και κάτι τελευταίο. Επειδή τελευταία, οτιδήποτε γίνεται είναι δρόμενο. Ας το ξεκαθαρίσουμε μια και καλή. Δρόμενο είναι η συγκρότηση ενός θειάσου που δρά, που έχει συγκεκριμένα πρόσωπα, τους πρωταγωνιστές, τους δευτεραγωνιστές, τους τριταγωνιστές, το κοινό, που χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει τίποτα απολύτως, επιτελείται μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο και έχει συγκεκριμένα πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά είναι αναλύωτα μέσα στους αιώνες. Και μια και τη Δευτέρα στη Μελίκη, για την οποία καμαρώνουμε για την πλούσια πολιτιστική παράδοση που έχει, τη Δευτέρα έχουμε ένα ιδιαίτερο λαϊκό δρόμενο, ίσως από τα σημαντικότερα που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα, είναι το δρόμενο του Καλόγερου. Το 1914 που πρωτοήρθαμε οι Κωστιλίδες στη Μελίκη, μας φέραν δύο κορυφαία έθιμα. Το ένα το ξέρετε οπωσδήποτε και είναι τα Αναστενάρια, και το άλλο είναι ο Καλόγερος. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό, θα έλεγα πολυσήμαντο έθιμο, που έχει καταγραφεί από τους σημαντικότερους και εγκυρότερους επιστήμονες σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή συγκροτείται ένας θείασος όπου οι απαρχές του φτάνουν στην απότερη αρχαιότητα, πέρα από θρησκείες, αλλά πέρα από την ανάγκη του ανθρώπου να προσφύγει σε κάποιες μαγικές τελετές προκειμένου να αυγατήσει την παραγωγή του, το στάρι του, το μπαμπάκι του, το καλαμπόκι του. Όλα αυτά τα βιτυλικά και γονιμικά κυρίως. Άρα λοιπόν, ας μην βλέπουμε τη μάσκα, που μπορούμε να τη δούμε και έτσι, ως ένα έργο τέχνης, που όπως θα λέγανε οι εικαστικοί και οι καλλιτέχνες της cheap art, δηλαδή της φτηνής τέχνης, που είναι από δέρμα και από κολοκύθις. Αλλά θα κλείσουμε το εξής. Θα μπορούσε, και κατά καιρούς το επισημαίνω στις παρουσιάσεις, ότι το κέρατο, το δέρμα και το κολοκύθι είναι αξίες στο χρηματιστήριο της λαϊκής παράδοσης. Ας μην το δούμε μόνο εικαστικά, αλλά ας το δούμε μέσα στη σφαίρα της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Πώς μπλέκονται και πώς αποκτούν πρακτικές με αυτά που υπάρχουν στον τόπο. Κέρατα έχουμε, κέρατα χρησιμοποιούμε. Φασόλια έχουμε, φασόλια βάζουμε για δόντια. Χαρούπια, ξυλοκέρατα έχουμε, αυτά χρησιμοποιούμε. Μαλλιά, κολοκύθια. Αρκεί μόνο να γίνει παντέτη, να γίνει το έθιμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Με το καφεδάκι μας, το ποτάκι μας. Εγώ θα ευχαριστήσω τον Γιώργο. Ευχαριστώ την Βίκη πάρα πολύ που μου δίνει την ευκαιρία για να σας δω κυρίως και να δείξουμε και τις μάσκες μας. Πάντα μας δίνουμε σημαντικά και σπουδαία πράγματα τον Γιώργο. Η έκθεση θα έχει διάρκεια μέχρι τις 8 του άλλου μήνα. Θα είναι ανοιχτός ο χώρος για όποιον θέλει να έρθει με παρεούλα ή να φέρει παιδιά. Χαιρόμαστε, θα χαιρόμαστε να ξαναβούμε όποιον ενδιαφέρεται. Ευχαριστώ, Γιώργο.